Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον αθλητικό όμιλο Κερατέας. Ο αθλητικός όμιλος Κερατέας μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Ιψανά και βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχοντας σε 9 αγώνες 24 βαθμούς, 8 νίκες και 1 ήττα. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας έχουμε τον προπονητή τον Γιώργο Δημητρόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την φετινή πορεία της ομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου, που σαν σκοπό έχει να μας κρατήσει συντροφιά αυτές τις δύσκολες μέρες της καραντίνας, νούμερο 2, όπως την έχουν βαφτίσει όλοι. Και να αναδείξει το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Γιώργο, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είστε στην κορυφή, έχεις 8 νίκες και μία ήττα. Έχεις δύο βαθμούς διαφορά από το δεύτερο πρωτέα Παλιάς Φώκιας. Ναι, στόχος, Γιώργο, φέτος ξεκινήσατε με στόχο την άνοδο στην Α' Ιψανά. Είναι μεγάλη τιμή να είσαι προπονητής στον Κεραυνό Κερατέας, όπως είναι το ακριβές όνομα, Κεραυνός Κερατέας. Είναι βαριά κληρονομιά, καθώς πρόκειται για μία από τις ιστορικότερες ομάδες στην Ανατολική Αττική. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν έχει σημασία η κατηγορία στην οποία αγωνίζονται, αλλά το μέγεθός τους και η ιστορία τους. Μια τέτοια ομάδα είναι και ο Κεραυνός και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι οι οποίοι δουλεύουμε εκεί πέρα να την φέρουμε εκεί όπου ανήκει. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε η συνεργασία για να είμαι στον Κεραυνό Κερατέας. Κάνε μας μια παρουσίαση, Γιώργο, του ρόστερ της ομάδας. Το ρόστερ αποτελείται από έμπειρους συν κάποιους νεαρούς. Το ρόστερ της ομάδας 80% περίπου έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από τις ακαδημίες του Κεραυνού Κερατέας. Είναι γηγενείς ποδοσφαιριστές. Μέσω όρο ηλικίας έχουμε 21 με 22 χρονών. Ξύν τον Χρήστο Κοντογιάννη, ο οποίος είναι αϊθαλής και αγέραστος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και φέτος προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα μας και με πολύ υψηλό δείκτη παραγωγικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε. Από εκεί και πέρα, σύν τα παιδιά τα οποία βρήκαμε στο ρόστερ, φέραμε άλλες 5 μεταγραφές και γίνανε πρώτα μια καλή παρέα. Δουλέψαν αρκετά καλά όλο το καλοκαίρι με τον γυμναστή τον Αλέξη Σακελαρίου. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία ανέφερες. Παρόλο που βρισκόμαστε αρκετά νωρίς στη χρονιά, εν τούτης έχουμε ένα δείγμα και μπορούμε να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Έχετε βάλει 28 τέρματα και έχετε δεχτεί μόλις 5, Γιώργο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η συγκομιδή μας επιθετική είναι 3 γκολ, 3,1 μέσο όρο. Έχουμε πετύχει και 2 προκρίσεις στο τελικό του κυπέλλου της Ιψανά κόντρα σε 2 ομάδες από ανώτερη κατηγορία, με τα Γλυκά Νερά στην πρώτη φάση και με το Θησέα Νέας Μάκρης, όπου και εκεί η επιθετική μας συγκομιδή, ειδικά με το Θησέα, ήταν αρκετά καλή, ήρθαμε 3-3. Βέβαια, δεν είναι τόσο τα γκολ που πετυχαίνεις ή που δεν πετυχαίνεις, όσο η εικόνα. Αυτό που μας χαροποιεί είναι η εικόνα της ομάδας. Πες μου τώρα και την άποψή σου για την κατηγορία, για το πρωτάθλημα. Στη δεύτερη θέση είναι ο Πρωτέας. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Στη τρίτη θέση είναι ο Νεοφώτιστος στην Β' κατηγορία, ο Ολυμπιακός Βάρης. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν νεοφώτιστοι. Όπως ο Ολυμπιακός Βάρης, ας πούμε, είναι ένα πάρα πολύ οργανωμένο σωματείο και θα διεκδικήσει σίγουρα την άνοδο. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Είμαστε μόλις στην ένατη αγωνιστική. Παρόλο που το πρωτάθλημα αυτό έχει φέτος 26. Έχει την διαμορφία να έχει 26 αγωνιστικές. Απομένουν 4 αγώνες για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Δεν έχουμε παίξει με όλες τις ομάδες. Δηλαδή, με τον Ολυμπιακό Βάρης, τους νικητές, τον Πρωτέα Παλιάς Φώκιας, δεν έχουμε καταφέρει να τους αντιμετωπίσουμε. Περιμένουμε με ανυπομονησία να μας δοθεί το πράσινο φως και να έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον όμιλο. Από εκεί και πέρα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο 3 ομάδες ανεβαίνουν από τις 14, κάτι που μας δείχνει ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες θα παλέψουν ακόμα και αυτές οι οποίες βρίσκονται στην 6η και στην 7η θέση αυτή τη στιγμή. Και ποια είναι η εικόνα του πρωταθλήματος, του φετινού πρωταθλήματος, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, Γιώργο? Σίγουρα, ειδικά για μας, για τον Κεραυνό Κερατέας, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι ο κόσμος είναι ο 12ος παίχτης, είναι ένα τεράστιο πλήγμα.
βλέπουμε ότι και στις επαγγελματικές κατηγορίες τα παιχνίδια που διεξάγονται χωρίς φιλάθλους δεν έχουν την ίδια μορφιά, την ίδια έγκλη. Οι ποδοσφαιριστές, οι επαγγελματίες γκρινιάζουν, να το πω εισαγωγικά, πόσο δε μάλλον οι ερασιτέχνες, οι οποίοι οι μεγαλύτερες επιβράβεις για ένα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή είναι το χειροκρότημα ενός φιλάθλου. Όσο οι φιλάθλοι απουσιάζουν, σίγουρα το ποδόσφαιρο δεν έχει την ίδια μορφή με αυτή που είχαμε συνηθίσει μέχρι πρόσφατα. Γιώργο, εσύ πήρξες και στις μεικτές της Εψανά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, μέχρι πριν από 2 χρόνια ήμουν στις μεικτές για 2 χρόνια. Ολοκληρώθηκε εκεί πέρα το έργο. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για τη συνεργασία με την Ένωση. Κάποια παιδιά από τις μεικτές, όπως ο Γιώργος, ο φίλος, ο Βασίλης ο Μοίρας, κατάφεραν και έπαιξαν και στην εθνική ομάδα K15 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Ολυμπιακό Πειραιός και κατέξαν για το πρωτάθλημα στη Super League. Και αυτό μας κάνει όλους στην Ανατολική Αττική πάρα πολύ υπερήφανους και αισιόδοξους για το μέλλον της Ανατολικής Αττικής, του ποδοσφαίρου. Γιώργο, πες μας 2 λόγια και για σένα. Πού αλλού έχεις εργαστεί, πώς ξεκίνησες την προπονητική σου καριέρα? Εγώ την προπονητική μου καριέρα την ξεκίνησα το 2015. Από το 2004 ήμουν ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό Λαβρίου, μέχρι το 2015 όπου σταμάτησα να αγωνίζομαι. Με τον Ολυμπιακό Λαβρίου ξεκίνησα και τα πρώτα μου προπονητικά βήματα το 2016 στην Α κατηγορία της Εψανά. Από εκεί και πέρα έχω εργαστεί στην ομάδα του Νικολακάκη, στην ομάδα του Σαρονικού Αναβίσου, στην ομάδα της Παλαιάς Φώκιας και στην ομάδα του Πάσο Ροπού. Όλες μου οι συνεργασίες ήταν στην Ανατολική Αττική, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Η συνεργασία σου με τη διοίκηση της Κερατέας, πώς είναι, Γιώργο? Από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε το καλοκαίρι με αυτούς τους ανθρώπους, με την οικογένεια Ελευθερίου, η οποία μπήκε από πέρυσι στην ομάδα, σε συνδυασμό με τον τεχνικό διευθυντή, τον Σπύρο τον Κοντό, με τον οποίο έχω άριστες φιλικές σχέσεις, διαπίστωσα ταύτιση απόψεων και ένα κίνητρο να πάμε τον κεραυνό Κερατέας εκεί που ανήκει. Αυτό ήταν το βασικό κομμάτι το οποίο με έπεισε και έκλεισε τη συμφωνία μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε ρώτησα για τη συνεργασία σου με τη διοίκηση. Η συνεργασία, όπως όλες οι συνεργασίες, είναι άψογη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι αρνητικό. Ό,τι έχουμε ζητήσει από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το νέο κεραυνό Κερατέας, το έχουμε. Δεν υπήρξε κάτι που να ζήτησε από την οικογένεια Ελευθερίου ή από κάποιο άλλο μέλος του ΔΣ και να μην μας το παρήχαν ή να μην προσπάθησαν τουλάχιστον στο 100%. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και τώρα, εν καιρό καραντίνας, έχουν φροντίσει ώστε να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες και οτιδήποτε ζητάμε σε υλικοτεχνική υποστήριξη να προσπαθούν να μας το δώσουν. Είναι άξιση χαρακτηρίων και μακάρι όλες οι διοικήσεις να λειτουργούσαν έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κατά τη διάρκεια της διακοπής σου, έχεις δώσει κάποιες? Εντάξει, κακά τα ψέματα. Έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε προγράμματα στους ποδοσφαιριστές. Είμαστε σε διαρκή καθημερινή επικοινωνία. Όμως, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα αλληλεπίδρασης. Διαζώσεις γίνονται προπονήσεις. Οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πρωτόγνωρες για αυτές τις καταστάσεις. Είναι αναγκασμένοι να κάνουν προπόνηση ή υποπροπόνηση μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, ενώ είναι υγιείς. Τι θέλω να πούμε αυτό? Συνήθως ατομικά προγράμματα δίνουμε σε ποδοσφαιριστές για να τους επανεντάξουμε, οι οποίοι προέρχονται από μακροχρόνιους τραυματισμούς. Τα παιδιά αυτά είναι υποχρεωμένα, παρόλο που δεν είναι τραυματίες, να ακολουθήσουν ειδικά ατομικά προγράμματα. Εντάξει. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ξεκινήσουμε και από εκεί και πέρα θα τα φτιάξουμε όλα. Είμαστε αισιόδοξοι. Όπως τα καταφέραμε μετά την πρώτη καραντίνα, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη, υπάρχει αισιοδοξία ότι και τώρα θα ανταπεξέλθουμε στο μέτρο του δυνατού και ακόμα περισσότερο. Το χρονικό διάστημα περιμένουμε από την ηγεσία, από την Ένωση και από τους αρμόδιους φορείς, από τους ειδικούς, να δούμε πώς θα το χειριστούν. Υπάρχει απαγόρευση μέχρι 3 Δεκεμβρίου. Το πρόβλημα τώρα στην καραντίνα αυτή, τη νούμερο 2, είναι ότι δεν ξέρουμε για πότε να ετοιμάσουμε τους ποδοσφαιριστές. Είναι διαφορετικές οι προπονήσεις για να ξεκινήσουμε στις 3 Δεκεμβρίου, διαφορετικές για να ξεκινήσουμε στις 3 Ιανουαρίου. Υπάρχει το άγνωστο και όταν κάτι είναι άγνωστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σχεδιάσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει αισιοδοξία. Επαναλαμβάνω, όπως βγήκαμε την πρώτη καραντίνα
και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Έτσι, θεωρώ ότι και στη δεύτερη καραντίνα θα τα πάμε εξίσου καλά. Θα ανταποκριθούμε και θα ικανοποιήσουμε τους φιλάθλους μας. Είμαι χαρούμενος που σε αυτή την προσπάθεια, στην έναρξη της νέας προσπάθειας, βλέπω τον κόσμο της Κερατέας να συσπηρώνεται γύρω από την ομάδα και να μας αγκαλιάζει. Πραγματικά, είναι μεγάλη τιμή να βλέπεις τόσο ενεργή στήριξη. Θα ήθελα να τους ανυπομονούμε όλοι να ξαναμπούμε στο γήπεδο και να ακούσουμε ξανά την Ιαχή Κεραυνός-Κεραυνός από τις εξέδρες. Πραγματικά είναι φοβερό το συνέστημα που σε κάνουν οι φίλοι του Κεραυνού να αισθάνεσαι. Θα ήθελες και να τονίσετε τα έξιμους παίκτες για τη μέχρι στιγμή προσπάθεια που έχουν καταβάλει. Η ομάδα είναι στην κορυφή. Η ομάδα είναι στην κορυφή, απλώς κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίζει από την 1η ή τη 10η αγωνιστική. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Καλώς ή κακώς θα πρέπει να περιμένουμε ως το τέλος για να πάρουν όχι απλά τα εύσημα, αλλά και εμπειρίες ζωής. Είναι νέα παιδιά, είναι 21 χρόνια τα περισσότερα και κάτω των 20 αρκετά. Και ο πρωταθλητισμός είναι σκληρός, επίμονος και επίπονος και απαιτεί πάρα πολύ προσπάθεια. Είμαι σίγουρος για αυτά τα παιδιά. Τα δείγματα που έχουν δώσει είναι πάρα πολύ καλά. Ανυπομονώ να τα ξαναπούμε πάλι από κοντά. Και θα ήθελα να σε καλέσω και εσένα και την εκπομπή σου στο γήπεδο του Κεραυνού. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Πρωτέα Παλιάς Φωκιάς. Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Ένα ντέρμπι και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Πες μας δύο λόγια έτσι για την ομάδα. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ, ποιος είναι ο αρχηγός της. Ναι. Αυτή τη στιγμή η πρώτος σκόρερ και της κατηγορίας είναι ο Χρήστος Μαγκανάς. Έχει πετύχει 10 γκολ. Δεύτερος για την ομάδα μας είναι ο Κασπίρης ο Αντώνης με 7 γκολ. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο το ποιος καταφέρνει και σκοράρει ένα τέρμα. Όλα τα γκολ έχουν μπει με ομαδικές συνεργασίες και αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενους διπλά. Οι έμπειροι παίκτες του Κεραυνού, τι είναι? Ο πιο έμπειρος είναι ο Κοντογιάννης ο Χρήστος, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο έχει συμμετοχή πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα του Κεραυνού Κερατέας, έχει συνδέσει το όνομά του με τον Κεραυνό. Είναι ένα παιδί το οποίο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εμείς που έχουμε έρθει φέτος στην ομάδα που τον έχουμε βρει εκεί. Από εκεί και πέρα, τα περισσότερα παιδιά σου είπα είναι 21-22 χρονών. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάποιος πιο έμπειρος. Όλα τα παιδιά είναι νέα. Έχουμε κάνει ένα σύνολο αθλητικό με ποδοσφαιριστές που έχουν αρκετές φιλοδοξίες για το αύριο. Σε ευχαριστώ. Η υγεία πάνω απ' όλα, μακάρι να το δυνατόν πιο συντομότερο να έχουμε επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Πρέπει όλοι να μείνουμε ψύχρεμοι. Σίγουρα θα επιστρέψουμε. Εμάς το πρωτάθλημα μας απομένουν 17 αγωνιστικές, όπως σου είπα. 17 αγωνιστικές είναι περίπου 4 μήνες με έναν αγώνα τη βδομάδα. Και 31 Ιανουαρίου να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, που το θεωρώ πάρα πολύ μακρινό σήμερα που μιλάμε. Ελλάδα είμαστε, μέχρι 31 Μαΐου μπορούμε να παίζουμε. Το σημαντικότερο είναι να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, να ολοκληρωθεί η προσπάθεια των παραγόντων, των προπονητών, των ποδοσφαιριστών και οι φίλαθλοι να ευχαριστούν αυτό που αγαπάνε περισσότερο, το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει χρόνος, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε βιαστές κινήσεις και να ανοίξουμε και πάλι να ξανακλείσουμε. Περιμένουμε να περάσει αυτό το πράγμα η πανδημία και από εκεί και πέρα να ανοίξουμε και πρώτα Θεός να μην ξανασταματήσουμε. Θα πάμε μέχρι τέλους. Γιώργο, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Το γήπεδο, το ντέρμπι. Αμήν. Το θέα. Αμήν. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια.